Την ξεκάθαρη αντίθεσή του για τα εκβιαστικά μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση του Κυριακού Μητσοτάκη εξέφρασε ο Γιάννη Ιωαννίδη. Όπω υποστήριξε, αν συνεχίσουμε με τι υποχρεωτικότητε και τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, θα φτάσουμε στου 25.000 νεκρού έω την άνοιξη. Ο πληθυσμό κουράστηκε μετά από δύο χρόνια και θα πρέπει να ξανακερδίσουμε τη ζωή μα. Εκείνο που πρέπει να αποφύγουμε είναι η θάνατοι και δυστυχώ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή συνδυάζουν υψηλού θανάτου με υψηλό σκορ περιοριστικών μέτρων σε όλη την Ευρώπη, τόνισε ο Γιάννη Ιωαννίδη. Ο διαχωρισμό του να μην κάνουν τεστ εμβολιασμένοι νομίζω πω έχει δημιουργήσει μια παρεξήγηση. Με αποτέλεσμα να έχουμε έντονη διασπορά από ανθρώπου που δεν ξέρουν ότι είναι μολυσμένοι. Σε αυτή τη φάση θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Με το να βάλουμε πρόστιμα, νομίζω πω θα έχουμε πρόσκαιρη αύξηση των ατόμων που θα δεχτούν να εμβολιαστούν. Αλλά πέρα από αυτή τη βραχυπρόθεσμη ωφέλεια, φοβάμαι πω καταστρέφουμε τη σχέση εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτών και δημόσια υγεία.